Σήμερα την οικογένεια της Ομόνιας, όχι ποδοσφαιρικά, αλλά για έναν άλλον ιερό, θα έλεγα, σκοπό, για να φυτέψουμε μερικές δεκάδες δέντρα για να πρασινίσουμε ακόμα περισσότερο το γέρι. Θέλω να συγχαρώ τη δίκη της Ομόνιας και όλους τους παράγοντες, γιατί με τη σημερινή τους εκδήλωση συνέδειξαν ότι η Ομόνια δεν είναι μόνο ποδοσφαιρό, αλλά μπορεί να διαπαιδαγωγεί τους νέους και σε άλλους πολύ καλούς στόχους, όπως είναι η αγάπη προς το περιβάλλον, το να φυτεύουμε δέντρα, να πρασινίζει ο τόπος, να κάνουμε πνεύμονες πρασίνου στην καρδιά συνοικιών, όπως ήταν αυτή που φυτέψαμε τα δέντρα μας, μια αναπτυσσόμενη περιοχή με νεαρά ζευγάρια, νεαρά παιδιά. Θέλω να τους συγχαρώ, αλλά και ταυτόχρονα να τους ευχαριστήσω γιατί έχουν επιλέξει το γέρι να κάνουν αυτήν την διατροφήτευση. Να πω ότι είναι με χαρά μας που φιλοξενούμε εδώ το προπονητικό κέντρο της Ομόνιας και θα στηρίξουμε τις προσπάθειες που καταβάλει η διοίκηση για να γίνει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο στο Δήμο μας, που να είναι και στολίδι για μας, για το Δήμο Γερίου. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι φυτεύτηκαν σήμερα 280 δέντρα στο Δήμο Γερίου. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε το νερό, το ανακυκλώσιμο που περνά από το Δήμο Γερίου, έτσι που να φυτέψουμε, να πρασινίσουμε πραγματικά το γέρι που το έχουμε ανάγκη και είναι κατά των ξηρασιών των προηγούμενων χρόνων που πολλά δέντρα έχουν αποξηραθεί, να φυτέψουμε καινούργια έτσι που πραγματικά να είναι πράσινο το γέρι. Η στόχη μας είναι να κάνουμε ένα δήμο σύγχρονο που να εξυπηρετεί τον δημότη, να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Στις μέρες μας έχει ολοκληρωθεί ένα μεγαλεπίβολο έργο, ο πυρήνας γερίου που έχει πλακοστρωθεί. Τελειώνει σε λίγους μήνες το πάρκο για αμαία παιδιά, ένα πάρκο που νομίζω είμαστε από τους πρωτοπόρους που το δημιουργούμε, ένα άλλο πάρκο που είναι στο μεγέτον αυτοστέγαση του γερίου και θα περιλαμβάνει εκτός από παιδική χαρά ποδηλατόδρομων, πεζόδρομων και όργανα γύμνασης ανοιχτού χώρου. Και βέβαια αντιπλημμυρικά έργα, να φτιάξουμε το δάσος Λουρκά να είναι πραγματικά η ακρόπολης του γερίου με μέσα έναν ωραίο, μια καφετέρια με περιπατικούς διαδρόμους και να συντηρήσουμε, να διατηρήσουμε το πράσινο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντηρήση. Με αφορμή την παρουσία σας εδώ, να σας δώσουμε το βιβλίο «Το Γέρι, ιστορία, έθιμα και παραδόσεις». Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε επίσης και που έχετε αποδεχτεί την
το αίτημα μας για να δεντροφυτέψουμε στον Δήμο σας, το προμονή μας κέντρο που βρίσκεται για δεκαετίες εδώ στον Δήμο. Και ο στόχος μας είναι αυτή η σχέση να γίνεται όλο ένα και πιο ισχυρή. Και είμαστε στη διάθεση του Δήμου για να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια. Ήταν πάλι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία και οργάνωση εκ μέρους της Ομονίας. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά ακόμα περισσότερο που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια να πρασινίσουμε την Κύπρο, στην περίπτωση σήμερα το γέρι. Εμείς συμμετέχουμε σαν μια εταιρεία η οποία ασχολείται με την γεωργία, προμηθεύοντας τη γεωργία με διάφορα χρειώδη όπως προϊόντα φυτοπροστασίας, θρέψεις φυτών, αλλά και κόμποστ, το οποίο ήταν και το κομβικό σημείο για μας, για τη συμμετοχή μας, είναι για την εφαρμογή του κόμποστ στην διάρκεια της δεντροφύτευσης, δηλαδή της ενσωμάτωσης κόμποστ στα δεντρίλια. Γι' αυτό πάντα χαιρόμαστε, διότι προσπαθούμε να προωθήσουμε το κόμποστ, όχι απλώς στην εταιρεία, αλλά για να αυξηθούν και γενικά η παραγωγή κόμποστ στην Κύπρο, υπάρχει πάρα πολύ κλάδεμα, απόβλητο κλάδεμα, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί. Και θα ήταν ευχής έργο εάν επεκτείνεται και σε πολύ πιο μεγάλη κλίμακα. Είναι τεράστια σημασία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, διότι η Ομόνοια, ειδικά αυτήν την περίοδο, όπου ακούμε για υπερβολές και ακρότητες από πλευράς διαφορών οπαδών, η Ομόνοια δείχνει το σωστό δρόμο σε όλους, όχι μόνο στην αθλητική κοινότητα, αλλά και σε όλη την κοινωνία, ότι είμαστε για το άθλημα και βοηθούμε και συνεισφέρουμε στην κοινωνία θετικά. Και αυτό με τις πράξεις αυτές είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Κοίταξετε, είναι μια κρίσιμη χρονιά για όλη τον τομέα του επαγγέλματος μας, διότι όλο και περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αποσύρονται λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους ασφάλειας, υγείας κτλ. Που σημαίνει ότι αναγκάζεται ο τομέας της φυτοπροστασίας να βρει εναλλακτικές λύσεις. Και σιγά σιγά ευτυχώς βρίσκονται τέτοιες εναλλακτικές λύσεις. Μπορεί να μην είναι οι πιο αποτελεσματικές, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Όταν αναγκαστεί κάποιος να βρει λύσεις, βρίσκει. Και έτσι σιγά σιγά προσπαθούμε να βρίσκουμε νέα μεθόδους φυτοπροστασίας, πολύ πιο φιλικούς στο περιβάλλον.